Τα χωριά γεμίζουν όχι μόνο από κατοίκους των αστικών κέντρων, αλλά και από Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Έρχομαι κάθε χρόνο. Λείπω 45 χρόνια, έχω κάνει 47 ταξίδια. Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα γκόνια μου τρελαίνονται για το χωριό, και εγώ μου αρέσει το χωριό. Βλέπω τους παλιούς φίλους εδώ, αυτά. Επιστροφή στις ρίζες κάθε χρόνο τέτοιες μέρες για τους ξενιτεμένους του χωριού Νεστάνη στην Αρκαδία. Το φαγητό είναι καταπληκτικό. Οι παρέες είναι καλές, το χωριό είναι όμορφο, είναι καταπληκτικά. Η Νεστάνη είναι ένα χωριό στα 650 μέτρα υψόμετρο εδώ στην Αρκαδία. Το χειμώνα οι κάτοικοι είναι περίπου 300, ενώ το καλοκαίρι συνολικά φτάνουν περίπου τα 2.000 άτομα. Η πλειοψηφία των επισκεπτών έρχεται από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η Νεστάνη είναι το κατοξοχήν χωριό της Αρκαδίας. Που έχει τους πιο πολλούς ξενιτεμένους. Να σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή στο Σικάγο βρίσκονται πάνω από 3.500 Νεστανιώτες. Δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά. Κάθε καλοκαίρι συγγενείς και παιδικοί φίλοι ανταμώνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι ό,τι καλύτερο. Καθαρός αέρας, οξυγόνο, καλή παρέα, ωραίο καφεδάκι. Πόσο θα κάτσετε εδώ? Μέχρι 20 Αυγούστου. Θα περάσουμε το καλοκαίρι με τους φίλους, με την οικογένεια, με τις οικογένειες καθένας. Βρίσκουμε τους φίλους, τις παρέες, γιατί στην Αθήνα... Μιλούστε λίγο πότε θα έρθετε. Ναι, βέβαια. Τέτοια εποχή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το λιβάδι Ολύμπου γεμίζει από κόσμο. Σημείο συνάντησης, η πλατεία με τον πλάτανο που βλέπετε πίσω μου. Εδώ όπου οι παρέες ξαναζωντανεύουν. Γεμίζει με παλιούς φίλους, παιδικούς φίλους, είναι το αντάμωμα. Δίνετε ραντεβού? Δίνουμε ραντεβού και ερχόμαστε κάθε χρόνο και περνάμε και καλά. Έρχονται από νωρίς και ξεκαλοκαιριάζουν. Αν έχουν τις δουλειές τους, κανονίζουν τις άδειές τους, άλλος θα έρθει τον Ιούλιο, άλλος τον Αύγουστο, άλλος τον Αηλιά. Ο χρόνος στο χωριό τους καλοκαιρινούς μήνες περνάμε πολλές βόλτες, παραδοσιακό πρωινό και απογεύματα στη γραφική πλατεία. Βγαίνω έξω, βλέπω τους φίλους, πίνω καφέ, λέμε τα καλαμπούρια, το μεσημέρι τσίπουρο. Για ένα μήνα, Ιούλιο μέχρι τέλη Αυγούστου, διπλασιάζει ο πληθυσμός. Το χειμώνα μέναμε εμείς μετά εκεί πέρα. It seems a nice place, so that's the reason I am here now. It's really beautiful, yes, and a bit more cold than in Athens where I was for 2 weeks. Καλοκαίρι σε ελληνικό χωριό σημαίνει φύση, ησυχία και αναμνήσεις.